Το θέμα δεν είναι αν θα διασπαστεί ή δεν θα διασπαστεί ο Δήμος. Το θέμα είναι με τι θα αλλάξει το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Γιατί αν αρχίσει ο καθένας μας με βάση τοπικιστικά ή άλλου είδους κριτήρια να προσπαθεί να μεταφέρει έναν νέο Δήμο μονάχα στη δική του περιοχή, φοβάμαι ότι θα υπάρξει μια πλήρης αποτυχία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Από εδώ και πέρα, είναι μια πρωτοβουλία πραγματικά πολιτών. Έχουν ανταποκριθεί, το ανέφερε και ο Αντιδήμαρχος Καλονής, καθώς επίσης και ο Αντιδήμαρχος Ελισσούνδησης, έχουν ανταποκριθεί πολλοί άνθρωποι, έχει ψιθυριστεί και έχει γίνει κτήμα όλων ότι θα πρέπει ο Δήμος αυτός να σπάσει. Όμως, οι προσπάθειες που μέχρι σήμερα έχουν γίνει από πολλούς και δεν είναι η πρώτη συνάντηση, ούτε η πρώτη προσπάθεια, δυστυχώς δεν έχουν ευοδοθεί. Επειδή λοιπόν θεωρούμε, και γι' αυτό ήθελα να πω δύο λέξεις, ότι τώρα πλέον πιστεύουμε ότι έχουν δημιουργηθεί καταλληλότερες συνθήκες, κατάλληλες δεν μπορώ να το πω, αλλά καταλληλότερες από τις προηγούμενες, και αυτές έχουν προκύψει από τις θετικές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, μετά και από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μυτιλήνης. Καθώς επίσης και μετά από δύο επίκαιρες επερωτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στο Κοινοβούλιο, στις οποίες τοποθετήθηκε ο Υπουργός και μάλιστα ο κ. Κουρλέτης, και μάλιστα είπε ότι εάν πρέπει να σπάσει ένας Δήμος, αυτός είναι ο Δήμος της Φλέσβου, θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή πίεση όλη η κοινωνία της Φλέσβου, και όχι μονάχα η αυτοδιοικητική, με αυτούς μπροστά τους βεβαίως, και όχι μονάχα με αυτούς, αλλά με όλους όσοι έχουν θεσμικό ρόλο, έτσι ώστε να πιέσουμε για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είναι αναγκαιότητα. Πρέπει να αγωνιστούμε και οι τοπικές κοινότητες να γίνουν πιο δυνατές. Όχι να καταργηθούν. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανείς στη Λέσβο, αλλά και σε όλες τις μικρότερες περιοχές. Τώρα, αν αυτή η Επιτροπή έλαβε υπόψη της απόψεις κοινοτήτων της περιοχής της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, προφανώς δεν έχει να κάνει τίποτα με τις περιοχές τις δικές μας. Θα πρέπει πρωτίστως να κάνουμε επανάσταση να σπάσει ο Δήμος. Καθαρό, δυνατό το μήνυμα προς τους θεσμικούς να πάει κάτω. Όποιος δεν το υπηρετεί θα πυροβολείται πολιτικά. Και δεύτερον, τρεις Δήμοι με εναλλακτική πρόταση, επειδή πιθανόν οι όποιοι κυβερνητικοί να πούν το επιχείρημα, θα σηκωθεί όλη η χώρα, θα έχουμε επανάσταση, όλοι θα θέλουν να σπάσουν, ο νομός Λέσβου αυτόματα έχει τρεις Δήμους. Χωρίς να αλλάξει κανένας αριθμός, ο Άγιος Στράτης στη Λίμνο και η Λέσβος μίνιμουμ 2 στη λογική ότι δεν θέλουν να τα αλλάξουν. Αυτό ως εναλλακτική πρόταση, μην παραξηγηθώ. Εκεί πια μόνο εάν αρνηθούν να σπάσουν το Δήμο θα πούν δεν το κάνουμε. Από εκεί και πέρα αυτή η μάζοξη πρέπει να κλιμακωθεί και εδώ είμαστε να την πολεμήσουμε. Σήμερα θα πιαστώ τη λέξη του Άρη. Να σπάσει ο Δήμος. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Ένας Δήμος, τρεις Δήμοι, τέσσερις, να σπάσει. Να πάμε ότι πρέπει να σπάσει ο Δήμος. Όχι γιατί στα τελευταία θα αναγκαστούμε να βάλουμε την κάθε έδρα πάνω στον Αραβά και να γυρνάμε ο καθένας μας που θέλει την έδρα του Δήμου. Να βγούμε απόψε από εδώ και συμμετέχω σε οποιαδήποτε επιτροπή. Είμαι διαθέσιμο να βοηθήσω, γιατί για μένα αυτό ήταν στάση ζωής. Με όλα τα προβλήματα τα οποία είχε, η λειτουργία του Δήμου Μυτιλήνης ήταν πολύ, μπορούσε πολύ καλύτερα να οργανώσει ένα Δήμο από ότι ήταν αυτός ο Δήμος Λέσβου, ο οποίος στήθηκε όπως στήθηκε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει σήμερα να το, με απόλυτο έτσι τρόπο, να το αποφασίσουμε. Το δεύτερο είναι το εξής, γιατί έχω καλυφθεί στα περισσότερα ζητήματα από τους προλαλήσαντες και δεν χρειάζεται να το προλάβω. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν κάνουμε μία που επιβάλλεται άλλωστε μία επιτροπή, εδώ θα πρέπει να με, εκ των νου κάνε να συμμετέχουν οι θεσμικοί παράγοντες. Και όταν εννοώ θεσμικούς παράγοντες, εννοώ τους τρεις βουλευτές, εννοώ τον έναν και μοναδικό δήμαρχο. Ναι, εγώ λέω την άποψή μου ότι οφείλουν να θέλουν. Οφείλουν να θέλουν. Την περιφερειάρχη και από εκεί και πέρα όποιος άλλος νομίζουμε, οι οποίοι
θα θέλουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι όχι να μπούμε για να μπούμε, αλλά γιατί έχει δουλειά. Όταν γίνεται μια κοπή πίτας από ένα σύλλογο 5 ατόμων, αυτοί οι θεσμικοί παράγοντες ξέρουν και στέλνουν ένα μήνυμα να διαβαστεί ότι σας χαιρετίζω και κάνω κεράνο. Εδώ που είναι θέμα επιβίωσης της Λέσβου, δεν το έκανε. Να είστε όμως σίγουροι για κάτι. Θα πρέπει, και αυτή είναι η δυναμική η δική μας, να τους υποχρεώσουμε να θέλουν. Να αισθανθούν την ανάγκη να θέλουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το προωθήσουμε το θέμα. Έχει δίκιο ο Απόστολος που λέει, πρέπει να είναι μέσα. Συμφωνώ με τους προαναλύσαντες 2 με 3 δήμοι. Το πολύ 3 για να πάμε στις επαρχίες. Και 2 ακόμη για μας είναι ό,τι καλύτερο. Πρέπει ο Δήμος αυτός να σπάσει. Βεβαίως θέμα είναι το σπάσιμο του Δήμου. Αναρωτιέμαι όμως από αυτά που άκουσα από τους προαναλύσαντες, θέμα είναι το σπάσιμο του Δήμου ή η δημιουργία ενός Δήμου Καλονής. Πολύ σωστά κύριε Επιδήμαρχε. Μισό λεπτό. Γιατί είδα ότι σας απασχολούν όλα τα ζητήματα που βεβαίως απασχολούν και εμάς. Εδώ θα πρέπει να καταλάβετε, αυτοί που είμαστε όλοι εδώ, ότι δεν μιλάμε μόνο για την Καλονή, την Πέτρα, την Ερεσό, τον Πλωμάρι, τη Γέρα. Μιλάμε τη Λέσβο. Για τη Λέσβο. Και η Λέσβος έχει διαφορετικές ανάγκες. Έχει διαφορετικό πληθυσμό, έχει διαφορετικές πεπιθήσεις. Συνεπώς, όταν θα μιλήσουμε για το σπάσιμο του Δήμου Λέσβου, καλό είναι να κατανοήσουμε και τις ανάγκες των κατοίκων των άλλων περιοχών και να αγωνιστούμε και για αυτούς. Όταν αγωνιστούμε μόνο για τη δημιουργία ενός Δήμου κεντροδυτικής Λέσβου, και πολύ σωστά πρέπει να αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τους άλλους απ' έξω ή θα μας αφήσουν και αυτοί. Μην περιμένετε να έρθει το Πλωμάρι και η Γέρα και να πει ναι, κάντε 2 δήμους πολύ ωραία. Δεν θα το κάνει ποτέ. Θα σκεφτείτε και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων και τότε θα είμαστε όλοι μαζί. Η πρόταση λοιπόν είναι η πρόταση που έγινε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και ήταν για 3 δήμους και έφυγε κάτω προς την Κέδε, στα κεντρικά της Κέδε. Και αιτιολογημένα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είχε να κάνει με τις 3 επαρχίες. Δεν χρειαζόμασταν ούτε μελέτες, ούτε αιτιολογήσεις. Και αν θέλετε, ήταν και μια πρόταση ισορροπίας. Έχουμε παρέμβαση του δικτύου Δήμων. Το οποίο θα την ορίσει το δικτύο. Λοιπόν, η επιτροπή αυτή άμεσα και εντός. Μετά το Πάσχα αμέσως να ζητήσει παράσταση στον Υπουργό να εκθέσει τις απόψεις της. Εμείς σαν διαβουλευτικοί αντιδήμαρχοι δεσμευόμαστε από την απόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 5 Δήμους. Η προσωπική μου άποψη είναι οι 3, οι παλιές επαρχίες. Και είναι και η τελευταία γραμμή άμεσα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα ή δεν πετύχουμε τίποτα ή διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεννόησης, εγώ προσωπικά σαν διαβουλευτικός αντιδήμαρχος επιφυλάσσουμε για τις δικές μου ενέργειες, πια, όσον αφορά το πρόσωπό μου. Αυτά μας πούν, όπως είπα την άλλη φορά, συνεννοηθείτε. Ξεκινάμε. Ποιοι είναι υπέρ των 5 Δήμων. Είναι γνωστοί οι Δήμοι αυτοί. Ποιοι είναι υπέρ των 3 Δήμων. Κύριε Πατέρ. Υπέρ των 3 Δήμων. Λοιπόν, ακούστε, για να φύγουμε έτσι όλοι ενωμένοι και να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Η πρόταση που θα πάει κάτω θα είναι ότι υπάρχει η παλιά η θέση των 5 Δήμων που προωθείται από αυτούς και η συνέλευση προέκρινε τους 3. Συμφωνούμε? Κατ' ελάχιστο όριο. Συμφωνούμε? Διότι, να σας πω, με συγχωρείτε, εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν.
Διότι αν πούμε πέντε δίνει τέρμα, να είστε σίγουροι ότι θα γυρίσουμε πίσω. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν.